Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Λομουχανίων εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό. Η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποβάθμισης, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία με απαξίωση. Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Μανώλης Αναγνωστόπουλος. Με το πρόβλημα των γιατρών που εκεί εστιάζεται και το περισσότερο πρόβλημα, εκτός το λοιπόν προσωπικό, το επιστημονικό που λείπει, είναι ότι η κυρία Ζουμαδάκη, η οποία είναι συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, έχει δηλώσει ότι θα φύγει με συνταξιοδότηση. Έχουμε μείνει ουσιαστικά με δύο μόνιμους γιατρούς και ένα επικουρικό. Και η λειτουργία της κατοίκων νοσηλείας, και αυτή είναι υποστελεχωμένη, έχει αναλάβει περίπου 180 οικογένειες που είναι έξω στο νομό, είναι ένα φίλτρο για να μην γίνουν εισαγωγή στην ψυχιατρική κλινική. Μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά ολόκληρο τον τομέα ψυχικής υγείας στα Χανιά. Τώρα, σχετικά με το κέντρο ημέρας στήριξη ογκολογικών ασθενών, η κυρία Ζουμαδάκη ήταν εδώ και 15 χρόνια. Ήταν η μόνη γιατρός εκεί, η μόνη ψυχίατρος. Το κέντρο αυτό είναι το πρότυπο, νομίζω, στην Ελλάδα. Εάν τυχόν κλείσει και αυτό, φαντάζεστε ότι οι ογκολογικοί ασθενείς χάνουν ένα σημαντικό στήριγμα και η κοινωνία χάνει ένα στήριγμα των Χανίων, αλλά και όλης της Ελλάδας. Καμπανάκι κινδύνου και για τις ψυχιατρικές δομές που λειτουργούν σε όλο τον νομό. Είναι τρεις ξενώνες και δύο οικοτροφία. Το πρώτο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία δεν επαρκεί. Τα οφειλόμενα ρεπό είναι περίπου 40 σε κάθε εργαζόμενο νοσηλευτή και τους χρωστάμε και την άδεια του 21, του 22 και του 23. Δεύτερο σοβαρό ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει παθολόγος. Στις δομές είναι άνω των 60 οι περισσότεροι, άνω των 60 με σοβαρά παθολογικά προβλήματα. Μας είχαν υποσχεθεί πως θα βρεθεί ένα ασθενοφόρο, θα ρυθμίσουν τη διακομιδή εδώ στο νοσοκομείο από το 2019. Ούτε ασθενοφόρο είδαμε, ούτε οδηγό, ούτε μεταφέρονται εδώ οι ασθενείς. Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε ιδιωτικό ταξί. Το λευκό ταξί, το οποίο δεν λειτουργεί όλες τις ώρες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεκάδες ασθενείς που μένουν στις δομές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη. Μας έχουν κάνει αγωγές εξώσεως. Ένας μας έχει κάνει προς το παρόν, αλλά ετοιμάζονται και οι υπόλοιπες. Μόνο σε ένα διαμέρισμα, σε δύο διαμερίσματα, υπήρχε ανταπόκριση για συνεχίση της ενοικίασης. Σύντομα θα βρεθούμε όλοι στο δρόμο. Είναι περίπου 60 ασθενείς που θα βρεθούν στο δρόμο. Πάντως, ο κύριος Αναγνωστόπουλος τονίζει πως αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, δεκάδες περιστατικά δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν ή θα αναγκαστούν να απευθυνθούν σε ιδιώτες. Να βρεθούν οι γιατροί και παθολόγος και ψυχίατροι και άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και λοιπού ειδικευμένου προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αλλά και των υπόλοιπων δομών.